Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στα άκρα, στο καθαρτήριο του τηλεοπτικού ομφαλού της γης. Από τότε που κουράστηκα να ψάχνω, έμαθα να βρίσκω. Και από τότε που ο άνεμός μου εναντιώθηκε, έμαθα να σαλπάρω με όλους τους ανέμους. Νίτσε. Και πίσω από τις κλειστές κουρτίνες, τη μέρα κάνω νύχτα και το αντίστροφο. Και νιώθω κάθε ώρα που μου λείπει σαν να με πυλείς με ένα περίστροφο. Τερλέξ. Σήμερα θα φουγκραστούμε τη βουή των πλησιάζοντων γεγονότων, όπως γράφει ο Μέγας Αλεξανδρινός, για να κοινωνήσουμε από το καθάριο πιωτή που αναβλύζει η καστική πομφόλυγα του Οράτιου. Χαίρε και χαριτωμένε. Εάν επιτρέπετε, το Οράτιος είναι όνομα ή ψευδόνυμο? Όνομα φυσικά. Και επειδή τρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό, για ψευδόνυμο διάλεξα κάτι πιο απλό, διακριτικό, λιτό και απέριτο. Δηλαδή? Κλιμέντιος. Ένας εραστής του απλού. Ένας αφισιονάντο της διακριτικότητας. Έτσι, έτσι. Οράτιε, μιλήστε μας για το εικαστικό αριστούργημά σας, το περίφημο Μπικάτς. Τι βλέπουμε εδώ? Μια καρέκλα, αναποδηγισμένη. Ο συμβολισμός με τις άπειρες πτυχώσεις του. Είναι πάντα παρόν και ψάβει την πραγματικότητα με τις ψυχή στα μάτια. Έτσι, έτσι. Η αναποδογυρισμένη καρέκλα είναι ο κόσμος των ανισοτήτων που ρουφά σαν σαύρα το μεδούλι της ζωής. Η καρέκλα από πού είναι, Οράτιε? Από τα IKEA. 12 ώρες συναρμολογούσαν την τιμημένη. Η βίδα εδώ πέρα κάτω από τον κολονοκόφτη ήθελε στραβοκατσάφι το Mi 5 για να ρεγουλάρει. Μου βγάλε τα σκότια μέχρι να μπει. Από τη Σουηδία, από Δαράτο να την έφερα, πιο γρήγορα θα έκανα. Ένας νομάς που κοινωνεί την τέχνη του από τη Σουηδία στην Ελλάδα ως άλλη Έλενα Παπαρίζου. Έτσι, έτσι. Πείτε μου, Οράτιε, πότε έγινε η σύλληψη του αριστουργήματος? Ήταν, θυμούμε, 12 Δεκέμβρη. Τη μέρα που έπεσε η Πανάθα με το Βόλο, στη Λεωφόρο. Το Ξώτης, με οροσκόπο Παρθένο δηλαδή. Εκεί που η φωτιά ψηλαφεί τη θαρμένη ύλη της γης και ο Μπέος διακονεί τη μεγάλη ανατροπή. Και μετά? Είμαστε στο 96 και είναι 0-0. Αν δεν κερδίσει τριφυλά, κύριε Αφλέσα μου, χάνει το πρωτάθλημα. Στην τελευταία φάση του μάτς, ο Χουανκάρ καλπάζει από τα αριστερά σαν την τόλη του Λούκι Λουκ. Βγάζει τη σέντρα στο σπόρα και εκείνος στρώνει στο ξεμαρκάρι στο Παλάσιο. Και εκεί που περιμένω να δω την μπάλα να καταλήγει στο γάμα, να βγω στο μπαλκόνι να σελώσω τον αλγοούμουρη το γείτονα τον Αεκτζή, τραβάει μια τσαρουχκά ο Παλάσιος και προσγειώνει την μπάλα στον έπτο όροφο της Γαδά. Στο ανακριτικό, ξέρετε. Αυτό ήταν. Μια πληγωμένη ψυχή που αιμορραγεί στην καράφα του αναπόφευκτου πεπρωμένου. Έτσι. Ο καλλιτέχνης έμπλεος οργής φτάνει στην κορύφωση. Όπως τα λέτε, κύριε Αφλέσα μου. Από τα νεύρα μου έχω γίνει κόκκινο σαν πιπεριά φλωρίνης. Και εκεί που βάζω αφρούς από τα αυτιά μου, γυρίζω, κοιτάω την καρέκλα και τη στραβάω ένα μύτο και τη βάζω σε τροχιά γύρω από το ταβάνι. Μη σταματάς να την πονάς, Οράτιε, και μετά και μετά. Γκελάρει πάνω στο πολύφωτο. Παίρνει ανάποδα φάλτσα και προσγειώνεται με την όπισθεν σαν το κοριτσάκι στον εξορκιστή. Ο εξορκισμός των μύθιων πόθων. Το αλέτρι που οργώνει τη χυμαζόμενη οργή του καλλιτέχνη μετά τη γαλότσα του Παλάσιος, ανασκολοπίζοντας τους δαίμονες της τέλειας συμμετρίας. Έτσι. Και γιατί το ονομάσατε Μπικάτς το αριστούργημά σας, Οράτιε? Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν είναι Μπικάτς. Είναι μία λέξη. Μπικάτς. Από την Μπικάτς αυτού του μαλαίρα από την Παλάσιο που την έστειλε και που την έστειλε το ζόμπι. Ένα εικαστικό κόψωτέχνημα του Βόλου. Έτσι. Μια εδωπαλαμική αυτοπραγμάτωση για τον Μπέο. Έτσι. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.